Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε στην παρουσίαση της μπέτας του Call of Duty World War 2. Το παιχνίδι λοιπόν, το οποίο επιστρέφει στις ρίζες του πίσω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ είχαμε μπει στην μπέτα για μερικές μέρες, βέβαια αυτή είναι η μπέτα στο Xbox One, η οποία κράτησε τη δεύτερη εβδομάδα, η πρώτη εβδομάδα ήταν στο PlayStation 4 και στο μέλλον περιμένουμε φυσικά την beta και στο PC αλλά και στα άλλα. Έτσι λοιπόν πήρα μερικά κομμάτια από τις περιπέτειές μου και αποφάσισα να τα μοιραστώ μαζί σας. Γενικά δεν είμαι τον shooter αλλά σε PC. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι βλέπετε εδώ τον Jack Nafain να παίζει με χειριστήριο, κάτι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι ήταν και καλύτερη μου εμπειρία. Φυσικά και όσοι παίζουν, υπάρχουν κάποιες φήμες από όσο είδα πρόσφατα, ότι μάλλον στο Xbox ετοιμάζουν firmware για να μπορούμε να παίζουμε άνετα με ποντίκι και πληκτρολόγιο, κάτι το οποίο μάλλον θα το ακολουθήσω, γιατί παιδιά όπως και να το κάνουμε δεν μπορώ να παίξω shooter με χειριστήριο. Η επαφή όπως θα δείτε είναι κάπως περίεργη, εδώ είμαι εγώ που πυροβολάω. Δοκίμασα ένα deathmatch, ένα team deathmatch, θα με δείτε να πεθαίνω συχνά πυκνά. Το feeling του Call of Duty αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά δεν υπάρχει αυτό το περίεργο φόρα το jetpack, πέτα δεξιά, πέτα αριστερά. Όλα βασίζονται στο precision, στο skill σου. Εδώ πετάξαμε και τη βομβίτσα μας, μια πολύ παλιά ωραία βόμβα. Ελπίζω να στις σκηνές που πέρασε το βίντεο να είναι και σκηνές οι οποίες έχουν σκοτώσει κάποιον, γιατί θα είναι κρίμα να δείτε ένα 9 λεπτό βίντεο χωρίς να έχω πάρει ούτε ένα kill. Όπως δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δούμε κάποια κομμάτια της ιστορίας του χώρου. Είδαμε μόνο τους χάρτες εδώ πέρα. Capture the base, team deathmatch. Να είστε συντονισμένοι, επίσης να γνωρίζετε ότι μόνο όσοι έχουν κάνει pre-order το παιχνίδι αυτή τη στιγμή μπορούν να μπουν στην beta, αν και θεωρώ ότι ίσως κάνουν κάποια open beta, αυτό δεν είναι κάποια επίσημη ανακοίνωση, αυτή είναι δικιά μου υπόθεση, γιατί θα ήταν, θεωρώ ότι θα ήταν πολύ ωραίο ρε παιδί μου να τεστάρουμε και το server πριν να ανέβουμε. Εδώ όπως βλέπετε έχω τα θέματα μου με το να έλα πάμε λίγο με το να στοχεύω για να σκοτώνω, πετάμε λίγο μια βόμβα στη σπίτι. Οπότε σίγουρα θα κάνω και ένα βίντεο, το review του παιχνιδιού και το story και όλα τα σχετικά θα γίνουν σε PC εννοείται, και να ξέρετε ότι θα προσπαθήσω την καλύτερη εμπειρία μου. Εδώ πήραμε και ένα kill. Γενικά η πέτα ήταν ευχάριστη, είχε αρκετό κόσμο, ήταν πολύ smooth η server. Γενικά έχω ακούσει να υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις κονσόλες του server. Εδώ δοκιμάζω απλά το όπλο. Οπότε σε αυτό το διάστημα έφαγα την βόμβα εδώ πέρα. Το παιχνίδι όπως είπα και πριν βγάζει ένα feeling Call of Duty. Είναι πίσω στις ρίζες του Call of Duty που όντως ήταν ο καθαρός πόλεμος. Μέσα στα σκάματα όπως βλέπετε εδώ με τα κράνη μας. Παλιές καλές εποχές που επίσης έχουμε ζήσει. Κάτι προσπάθησα να κάνω εδώ πέρα. Όσον αφορά άλλα πράγματα δεν μπορώ να πω κάτι, πιο πολύ θέλω να σας αφήσω να απολαύσετε το βίντεο. Το παιχνίδι σίγουρα δείχνει promising, θεωρώ ότι είναι ένα βήμα στο σωστό direction, τουλάχιστον για το Call of Duty, το οποίο είχε χάσει την ταυτότητά του τα τελευταία χρόνια σαν πολεμικό καθαρό, είχε πάει στο
στο πιο φουτουριστικό, στο πιο διαστημικό. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι από την Activision φέτος κυκλοφορεί και το Destiny, το οποίο θα κυκλοφορήσει και σε PC και στις κονσόλες, οπότε όσοι από εσάς δεν έχετε δει το preview της Betas, μπορείτε να πάτε στο κανάλι, είναι δύο βίντεο πριν, να το κλικάρετε και να το δείτε. Και επίσης να σας ενημερώσω ότι υπάρχει και ειδικό application σε Android για το Llama Games TV πια, το οποίο το δημιούργησε ένας φίλος του καναλιού, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε το βίντεο, το Android, το app, και να μπορέσετε να παρακολουθείτε το κανάλι με, και να βλέπετε τα βίντεο που ανεβαίνουν και να έχετε διάφορα interactions. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και live στο stream σύντομα, περιμένουμε και την update της γραμμής. Έτσι λοιπόν, αυτά ήταν που ήθελα να πω. Μπορώ να πω ότι η Beta ήταν αρκετά διασκεδαστική, ακόμα και για μένα, έναν άνθρωπο να το γίνει εκεί. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι τόσο καλός να παίζει σούπερ με χειριστήριο. Πήρα μερικά kill, διασκέδασα. Θα σας αφήσω στα τελευταία 3 λεπτά του βίντεο να δείτε ένα medley από αυτά που συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν έχετε την ευκαιρία να μπείτε στην Beta με κάποιο invite από κάποιον φίλο σας, γιατί πολλοί φίλοι μου στείλανε και με ρωτήσανε αν είχα έξτρα κλειδί, όχι, αυτό δεν είναι ένα Beta εκεί για μένα, αλλά όσοι από τους φίλους σας είναι σε Beta, η Activision τους δίνει κλειδιά έξτρα για να μπουν και άλλοι φίλοι τους, οπότε μοιραστείτε τα με τους γνωστούς σας, όσο παραπάνω, όσο περισσότερο άτομα παίξουν, τόσο το καλύτερο. Μαζευτεί κόσμος να πάρουν feedback και να βελτιώσουν ακόμα το παιχνίδι. Αυτά λοιπόν από το Zagnafane. Εύχομαι σε όλους σας να περνάτε καλά, είτε το βλέπετε πρωί, είτε απόγευμα, είτε το βράδυ, όπως λέγαμε και παλιά στα βίντεο, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Και κούκλικα στα χρόνια. Είχα καιρό να το πω, νομίζω 1,5 χρόνο, οπότε είπα να το πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε το preview της Betas, είπαμε και κάποιες μικρές ανακοινώσεις όπως το application και τα σχετικά. Να είστε πάντα καλά, σας αφήνω να απολαύσετε το τελευταίο λεπτό χωρίς τη μελωδική φωνή. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Enemy recon aircraft in the air! Capture it, Kaiser!